Πάμε να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Γεια σας Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, καλησπέρα σε όλους. Και καλή εβδομάδα να έχετε και μακάρι να καλή για όλους μας. Λοιπόν. Καλή δύναμη. Τι γίνεται τώρα στη δικιά σας την περιοχή, όχι μόνο στο Δήμο, όλο το δικό σας, όλο το παραλιακό μέτωπο και αν δεν κάνω λάθος έχετε απευθύνει και δραματική έκκληση, γιατί όλα αυτά τα επίσημα κρούσματα που ανακοινώνονται πλέον σήμερα είναι πάνω από 2.000, 2.065. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική και στην Αθήνα, αλλά είναι ουσιαστικά στο παραλιακό μέτωπο. Πού οφείλεται τώρα αυτό? Είναι χαρά μας και τιμή μας να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή χιλιάδες συμπολίτες μας από όλο τον κόσμο. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο οι συμπολίτες μας από την Αττική, είναι και οι τουρίστες. Είναι όλοι όσοι καταφθάνουν στην πόλη μας καθημερινά για να κάνουν τον μπάνιο τους, για να επισκεφτούν τα μαγαζιά της πόλης μας, την εστίαση και όλα όσα γνωρίζουμε κάθε φορά που σκεφτόμαστε ότι θα επισκεφτούμε την Νότια Αττική το καλοκαιράκι για μια βόλτα, για ένα περίπατο. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί και μια ένταση στο επιδημιολογικό φορτίο της πόλης μας. Όλη αυτή η μεγάλη επισκεψιμότητα αυξάνει και το επιδημιολογικό φορτίο και φτάσαμε, γι' αυτό κάναμε και μια ανακοίνωση σήμερα, πλέον να καταγράφουμε νούμερα ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα κρούσματα στην πόλη μας, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που κάνουμε με τον ΕΟΔΗ, αλλά και από την ενημέρωση που έχουμε από την πολιτική προστασία. Να σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Την περασμένη περίοδο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που είχαμε χιλιάδες κρούσματα στην κορύφωση της πανδημίας σε όλη την Ελλάδα, η πόλη μας δεν είχε ξεπεράσει ποτέ σε επίπεδο ενεργών κρούσματων, στην εβδομαδιαία ενημέρωση που έχουμε, τα 180 κρούσματα. Και τώρα? Κάθε Δευτέρα, λοιπόν, βλέπαμε ότι έχουμε περίπου 150, 160, 180 στη χειρότερη περίπτωση κρούσματα. Πριν από δύο Δευτέρες, πριν από 15 μέρες, είχαμε 35 κρούσματα στην πόλη μας, 40 κρούσματα ενεργά. Την περασμένη Δευτέρα είχαμε 135 και σήμερα έχουμε 368. 368, το επαναλαμβάνω, που αυτό είναι ένα νούμερο δραματικό για μας σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι και επίσημο, γιατί είναι και ανεπίσημα κάποιοι οποίοι μπορεί να το έχουν και να μην έχουν προσέλθει, έτσι. Ναι, μόνο στα επίσημα. Αναφέρομαι σε επίσημες καταγραφές. Ναι. Όπως αυτές φτάνουν σε εμάς με την ενημέρωση που έχουμε από την πολιτική προστασία, από τα ΑΜΚΑ τα οποία καταγράφονται και τις περιοχές που δηλώνονται ως τόπος κατοικίας κάθε φορά. Έτσι λοιπόν ξέρουμε περίπου από τα επίσημα στοιχεία ποια είναι η καταγραφή στην πόλη μας. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Για μια ακόμη φορά απευθύνουμε ίστατη έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και βεβαίως όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί να εμβολιαστούμε το συντομότερο δυνατό. Κύριε Δήμαρχε, από τη μία θυμάμαι πέρσι ειδικά και πιο περισσότερο πρόπερσι που πραγματικά κάνατε καθαρές παραλίες και όλος ο κόσμος ήθελε να έρθει κάτω και τώρα είστε στη δυσκερή θέση να λέτε προσοχή τι θα πάθουμε ή παραλίγο να πάθουμε. Ενώ σε σχέση με το ότι αυτό το συνοστισμό και τον κόσμο που έχετε στις παραλίες σας, γιατί εσείς έχετε ελεύθερες παραλίες. Πέρα από την έκκληση τη δημόσια που απευθύνεται και το να εμβολιαστεί ο κόσμος και να τηρεί τα μέτρα, έχετε κάποιο σχεδιασμό πώς να συμπεριφερθείτε, λέω ο Δήμος, η αυτοδιοίκηση, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα αυτές τις κρίσιμες μέρες? Όλο αυτό το διάστημα κάνουμε αυτό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Πολλούς ελέγχους και προσπάθεια τήρησης των μέτρων. Αυτό το κάνουμε μαζί και με την ελληνική αστυνομία. Έχουν αυτό το διάστημα γίνει πάρα πολλά και πράγματα που πολλές φορές δεν ανακοινώνονται και δεν φαίνονται. Να σας πω για παράδειγμα ότι το προηγούμενο διάστημα ματαιώθηκαν με πολύ προσεκτικό τρόπο εκδηλώσεις που κάποια νέα παιδιά θέλαν να οργανώσουν στην παραλία μας μετά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Θυμάστε ότι πριν αυτό από ένα ήθιστε, μήνα περίπου ναι. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες προσκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ευτυχώς δεν οδήγησαν σε νέες μεγάλες συγκεντρώσεις νέων παιδιών και συνοστισμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Η προσπάθεια πολλές φορές είναι άνηση όταν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας καταφτάνουν στην Νότια Αττική καθημερινά. Γι' αυτό και απευθύνουμε αυτή την ίστατη έκκληση, γιατί είναι μαζί με τη συλλογική ευθύνη και η ατομική ευθύνη. Είναι μεγάλη αγωνία για όλους μας να μην χειροτερέψει ακόμη η επιδημιολογική εικόνα στην περιοχή μας. Και θέλω να πιστεύω ότι με την πολλή προσοχή που θα επιδείξουμε όλοι, στην επόμενη περίοδο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Δήμαρχε, πιστεύετε, ο Σκουρίς ο Βασίλης, δεν ξέρω αν μας βλέπετε. Καλησπέρα, ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται μόνο στα παιδιά που πάνε στις πλάζ?
Η εικόνα που έχω την περίοδο αυτή είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων είναι νέα παιδιά. Mm-hmm. Καθημερινά από την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιούμε τεστ με τον ΕΟΔΗ, με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, και η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 21, 23, 27 έτη, σίγουρα κάτω από τα 30 έτη. Αυτό λοιπόν που είναι ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι τα νέα παιδιά που για πολλούς μήνες ήταν με την καραντίνα περιορισμένα, πλέον έχουν... Ξεδίνουν. Ναι, να εκτονωθούν, και όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Στη συνέχεια τα νέα παιδιά έρχονται και σε επαφή με τους μεγαλύτερους, και εκεί πλέον είναι ο μεγάλος κίνδυνος να μην οδηγηθούν στα νοσοκομεία οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, που είναι πιο πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο, και να έχουμε εικόνες και προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τους προηγούμενους μήνες συνολικά στη χώρα. Δήμαρχε, φανταζόμαστε, ακούσαμε μαζί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, το διάγγελμα εντός και εκτός αγωγικών. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Ουσιαστικά ανακοίνωσε 4 πράγματα, μεταξύ των άλλων, πέρα από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, και εσείς έχετε κάτω δομές και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ανακοίνωσε ότι στα καταστήματα, στο εσωτερικό, ψυχαγωγία, κλαμπ είναι κέντρα διασκέδασης. Πάλι η περιοχή σας ανθίζει, ειδικά το καλοκαίρι. Θα πετύχει, λέτε, αυτό το πείραμα τώρα μόνο με τους εμβολιασμένους? Και το λέω αυτό γιατί είστε ένας άνθρωπος που κινείται μες στον κόσμο, στους πολίτες, αλλά μιλάει και με τους συντοκτήτες των καταστημάτων. Είναι αλήθεια ότι την περίοδο αυτή πολλοί συμπολίτες μας αισθάνθηκαν ότι σιγά σιγά η πανδημία μένει πίσω και τα πράγματα χαλαρώνουν. Βγάλαμε τη μάσκα από τους εξωτερικούς χώρους. Μετά από τη συνήθεια να μην τη φοράμε τη μάσκα, δεν τη φορέσαμε και στους εσωτερικούς χώρους. Και αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο στην εστίαση και σε χώρους κλειστούς, που πολλοί συμπολίτες μας προστρέχουν για να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν. Συμφωνούμε με αυτό το μέτρο, με την έννοια ότι αυτή την περίοδο φαίνεται ότι σε κλειστούς χώρους υπήρξαν εστίες μετάδοσης του ιού και πολύ μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Και ο λόγος, να ξέρετε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σιαδήμα. Ο κυριότερος λόγος είναι να πείτε δημόσια αυτή την έκκληση, γιατί τα νούμερα, ξέρετε, αν είχατε στα χειρότερά σας 180 και από 35 πριν 15 μέρες, 135 την περασμένη εβδομάδα και 368, 432, το μιλάμε για μεγάλη ραγδαία αύξηση και με νούμερα. Τα νούμερα είναι καθρέφτης. Πρέπει ο κόσμος να προσέχει. Συν το γεγονός ότι κολλάνε και αυτοί που περνούν από εκεί, να έρθουν να κάνουν μπάνιο. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι μένουν στην πόλη σας, στο Δήμο σας. Όλο αυτό δημιουργεί ένα γαϊτανάκι. Συμβαίνει και το ανάστροφο. Όσοι έρχονται, μεταδίδουν και στους ανθρώπους στην πόλη, και το ένα φέρνει το άλλο. Αυτή είναι η αγωνία μας, να καταλάβουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι δεν είναι πίσω μας η πανδημία. Έχουμε μια τελευταία προσπάθεια πρέπει να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στην ανοσία που όλοι περιμένουμε. Είναι ίστατη η έκκληση. Το τελευταίο μίλι θα ξαναδούμε στο τελευταίο μίλι τώρα. Όχι, το τελευταίο μίλι είναι οικονομικό. Μην τα λες στον Παπα-Νικολά. Το τελευταίο μίλι τώρα πάλι. Είναι θεωρητικό ο Παπα-Νικολά τη νομική. Μην του λες για μίλια. Λοιπόν, να είστε καλά. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε. Τώρα εδώ και είναι. Με γύρισα πολλά χρόνια πίσω. Με τον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Ξέρεις, ήμασταν από τα φοιτητικά χρόνια. Και πώς τα φέρνει η ζωή. Τώρα εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Εγώ είμαι εδώ στο στούντιο. Είναι δήμαρχος Γλυφάδας και πετυχημένος. Δεν το λέω εγώ. Το δείχνουν πάλι τα αποτελέσματα που πήρε. Πάνω από 70% από την πρώτη Κυριακή. Μυρμήγκη από τότε, ξέρεις. Ήταν δηλαδή όταν αναλάμβανε κάτι, το πήγαινε. Ήταν και ευρωβουλευτής ως το τέρμα. Ναι, είδε. Και ευρωβουλευτής, πρόεδρος ΟΝΕΔ. Αλλά θέλω να σου πω από τα φοιτητικά χρόνια. Πολλά χρόνια γύρισαμε πίσω. Καλά, δεν είναι για πολλά. Για πολλά. Για πάμε τώρα, πάμε.